Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό καλοκαίρι. Σας βλέπω με τη γραβάτα. Τώρα με χτυπάτε πολύ άσχημα και δεν θα ήθελα να τη φοράω, αλλά τι να κάνουμε, είναι η στολή εργασίας. Φαντάζομαι εσείς είσαστε πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ ως πανεπιστημιακός μπορώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε πολύ ωραία χαλαρά, θέλω επιλογή δική σας από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Από την Ατλάντα, από τις Βρυξέλλες, από πού. Ποιο νομίζετε ότι είναι πιο σημαντικό? Κοιτάξτε, και η Ατλάντα είναι πολύ σημαντική, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες, γιατί και εκεί συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Επηρεάζεται βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασφαλώς, αλλά ουσιαστικά είναι το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Οπότε θα σας πω ευθύς εξ αρχής το εξής. Όπως φαίνεται, τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τις Βρυξέλλες είναι ότι δεν θα έχουμε κάποια θεαματική μεταβολή στην ηγεσία της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει πολλά, ξέρετε. Σημαίνει ότι είτε τα μηνύματα τα οποία έστειλαν οι Ευρωπαίοι στην Ευρωκάλπη δεν διαβάστηκαν σωστά, είτε διαβάστηκαν σωστά και μέσα από την σταθερότητα την οποία επιθυμεί η Επιτροπή να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνουν βελτιώσεις στην επόμενη πενταετία. Προσωπικά νομίζω ότι η συγκεκριμένη σύνθεση με την διατήρηση της κυρίας Φόντερ Λάιν θα δώσει την ευκαιρία στα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα αυτή τη στιγμή του Λαϊκού Κόμματος να εδραιώσουν έτσι περαιτέρω το λόγο τους και ίσως να μεγαλώσουν και την εκλογική τους πελατεία, παρεκτός εάν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποδείξει σε όλους μας ότι μπορεί να λειτουργήσει και μη συστημικά. Δηλαδή να κατέβει ξανά στις πλατείες, μέσα εισαγωγικά, να πάει στους αγρούς, να συζητήσει με τους Ευρωπαίους, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η αίσθηση της φούσκας, the Brussels bubble όπως ονομάζεται, είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό επηρεάζει βέβαια και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τις πολιτικές επιλογές των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε δεδομένο και από τις δηλώσεις που γίνονται, γιατί πριν από λίγο ουσιαστικά, αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, πριν από λίγο φτάναν ακόμα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θεωρείτε δεδομένο ότι οι προτάσεις που έχουν για τα τρία πρόσωπα θα περάσουν? Αλλά δεν θεωρείτε τίποτα δεδομένο στο Ευρωκοινοβούλιο? Γιατί το ότι θα αποφασίσουν οι 27... Χρειάζεται απλή πλειοψηφία, οι 14 λέω εγώ τώρα, έτσι, να πούνε ότι η Φοντελάιν θα είναι αυτή, τελειωμένα πράγματα, αυτή θα είναι υποψήφια. Δεν σημαίνει όμως ότι θα την ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Και αν μάλιστα, πάρουμε υπόψη μας ότι το Renew αρχίζει πλέον και κλωτσάει σαν την καμιλοπάρδαλη, παρότι δεν είναι και μεγάλος πλέον σχηματισμός, έχει χάσει από παντού, πόσο προβληματικό θα είναι να πάει η Φοντελάιν, να μην ψηφιστεί, τι κάνει η Ευρώπη εκεί? Κοιτάξτε, εάν δεν ψηφιστεί θα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα αμφισβήτησης. Προσωπικά νομίζω ότι και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα ακολουθήσουν, τουλάχιστον η πλειοψηφία θα ακολουθήσει την επωνομαζόμενη συστημική ψήφο. Εάν όμως δεν ψηφιστεί, αυτό σημαίνει πλέον μια αμφισβήτηση απέναντι στις εδρεωμένες τάσεις οι οποίες διαπερνούν αυτή τη στιγμή την Επιτροπή και διαπερνούν ουσιαστικά και τα επωνομαζόμενα μεγάλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις εξαιτίας του ακόλουθου γεγονότος ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει δομηθεί πάνω σε μια επανίδρυση. Και η συγκεκριμένη επανίδρυση, ξέρετε, στοχεύει στη μείωση αυτών των εκπλήξεων. Προσωπικά, γιατί πιστεύω στο ευρωπαϊκό ιδεώδες και πιστεύω και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αυτές οι μεταβολές δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλουργεί μέσα από τη σύνθεση και ουχή μέσα από την επιβολή.
Αλλά ξέρετε, πρέπει να μελετούμε το φαινόμενο ως έχει. Όλα τα άλλα είναι wishful thinking. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχει πολύ νερό να κυλεί στο μήλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά. Λοιπόν, η ερώτηση η οποία θα είναι πιο ευθεία ερώτηση δεν έχω ξανακάνει. Ωραία. Μπορεί ο Biden, μάλλον μια εμφάνιση κακή του Biden, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή υποψηφιότητας, γιατί το debate γίνεται προς συνεδρίου? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αμερικανοί πολίτες δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα debate. Αυτό είπα και εγώ πριν. Να σας θυμίσω απλώς για ιστορικούς λόγους ότι ο τότε άγνωστος αλλά γοητευτικός JFK στο πρώτο debate, το οποίο μεταδόθηκε live, είχε ταράξει τον Νίξον. Κέρδισε τον Νίξον, ο οποίος, ξέρετε, αυτό μπορεί να το δει κάποιος και στο YouTube, το δείχνουν στους φοιτητές μου. Εμφανίστηκε κάθιδρος, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση από τις κάμερες και από τα τηλεοπτικά φώτα. Ο νεότερος, λοιπόν, και πολύ πιο γοητευτικό JFK τον κέρδισε κατά κράτος. Εγώ επίσης ανέφερα πριν από λίγο και την υπόθεση Δουκάκη, που δεν κατάφερε να απαντήσει σε μια σαφέστατη ερώτηση και ενώ ήταν μεγάλο φαβορή, καταποντίστηκε. Κλασικά, άλλο κλασικό παράδειγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, άλλο κλασικό παράδειγμα. Κοιτάξτε, εάν κάνει ο Biden ένα πολύ σημαντικό λάθος, τότε είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσουν οι κραδασμοί και εντός του κόμματός του, αλλά κυρίως οι κραδασμοί θα ξεκινήσουν από το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών. Εδώ όμως θα πρέπει να εξηγήσουμε κάτι στους τηλεθεατές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα δύο σώματα του Καπιτολίου να αμφισβητήσουν εν ενεργεία πρόεδρο. Ο εν ενεργεία πρόεδρος θα πρέπει να έχει κάνει κάτι πολύ σοβαρό, κάποιο πολύ σημαντικό σκάνδαλο ή να αποδειχθεί εν τέλει, αλλά αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν είναι σε θέση να οδηγήσει τη μεγάλη αρμάδα που ονομάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σημείο και επειδή ξέρω πώς προετοιμάζονται οι υποψήφοι για τα συγκεκριμένα debate, τίποτα δεν θα αφαιθεί στην τύχη του. Πάντως είπατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω λίγο να το αντιστρέψω, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είπατε ότι δεν μπορεί κανένα από τα σώματα, ούτε η Γερουσία να αμφισβητήσει τον πρόεδρο, εν ενεργεία πρόεδρο. Μπορεί όμως ο εν ενεργεία πρόεδρος να αμφισβητήσει τα δύο σώματα. Το είδαμε επί Τραμπ, γιατί ήταν εν ενεργεία πρόεδρος. Ασφαλώς, αλλά εδώ βέβαια έχει να κάνει με το ποιος ουσιαστικά ελέγχει την πλειοψηφία είτε μέσα στη Γερουσία είτε μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε πάντοτε ότι δεν είναι απλώς και μόνο το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών αυτό που καθορίζει την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά είναι ουσιαστικά και οι συνθέσεις μέσα στο bi-chamber balance of power, δηλαδή ουσιαστικά στα δύο σώματα του Καπιτολίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει όμως, ουσιαστικά συζητούμε για τις εκλογές στο ισχυρότερο κράτος του δυτικού κόσμου. Το αποτέλεσμα του debate θα έχει σημαντικά αποτελέσματα σε όλα τα σημεία της αυριανής ημέρας. Ακόμα και στο ίδιο το χρηματιστήριο.